Αναστάτωση χθες βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς μετά τους δύο σεισμούς μεγέθους 4,6 και 4,5 ρίχτερ, οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας, ενώ μία ακόμη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είχε επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων. Ο δεύτερος σεισμός των 4,6 ήταν πάρα πολύ αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καθώς ο πρώτος σεισμός των 4,5 Ρίχτερ δεν τον νιώσαμε τόσο πολύ έντονα και η ανησυχία μας ήταν ιδιαίτερη μήπως ο δεύτερος σεισμός ήταν επίγειος. Ευτυχώς άμεσα διευκρινίσει ότι ήταν ένας υποθαλάσσιος σεισμός νότια του Τιμπακίου. Τον ένα καταλάβαμε και γερά. Ήταν 11 παρά εκεί. Ναι. Άντε, να μην έχουμε άλλα. Η Παναγία να είναι μαζί μας και να πάνε όλα καλά. Με προβληματίζει να μην γίνει πιο μεγάλος. Ναι, τους κατάλαβα χθες. Ναι. Καθόμουν στο καναπέ και ακούνουσα στο καναπέ. Ναι. Με προβληματίζει γιατί μένω και στον τέταρτο και ακούγεται έντονα εκεί πέρα πάρα πολύ. Βέβαια και φοβάσαι, αφού αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς. Προβληματίζει το κόσμο, βέβαια. Δεν το ξέρω όμως τα ζωάκια, το βιογένειες. Αρχικά στις 9:52 το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ενώ είχε εστιακό βάθος στα 19,6 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε στις 10:34 μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 30 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ενώ είχε εστιακό βάθος στα 3,8 χιλιόμετρα. Και ευτυχώς ακόμη είχαμε τα θετικότερα νέα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι είχαμε 7 μικροσεισμούς, οι οποίοι αυτοί οι μικροσεισμοί εκτονώσανε το ρήγμα. Οπότε αυτή τη στιγμή ο κύριος Λέκας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν υπάρχει κανένα θέμα στο ευρύτερο σημείο στο συγκεκριμένο ρήγμα. Οπότε δηλαδή είμαστε σε ευχάριστη διάθεση να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Αυτή η μικρή, κι άμα είναι υποθαλάσσιοι, δεν ακούγονται. Εντάξει, αν γίνει μεγάλο σεισμός, θα πάμε κάτω από... Έπιπλα. Ναι. Αλλά συνήθως δεν είναι, είναι μικρή σεισμή, 4 ρίχτερ, ας με τις προάλλες κοιμόμουνα. Ναι. Ξύπνησα, έκανε σεισμό, ξανακοιμήθηκα. Με προβληματίζει, με φοβίζει. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτά είναι της φύσης. Ο δεύτερος σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε περισσότερο αισθητό στη Μεσαρά, όπως και στην πόλη του Ηρακλείου, με τους σεισμολόγους να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, δηλώνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το ζητούμενο για μας ήταν να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν αφορά το ρήγμα Τιμπακίου, δηλαδή ένα επίγειο ρήγμα το οποίο δίνει μικροσεισμού στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό διευκρινίσει άμεσα ότι δεν έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα ρήγματα που, αν θυμάστε καλά, τον περασμένο Μάιο νότια των Μυρών. Οπότε αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερως, ότι δεν έχει να κάνει με ένα επίγειο ρήγμα το οποίο μπορεί να το ενεργοποιήσει και να δώσει μετασεισμούς τάξεως 4, 5 και 5,5 ρίχτερ. Οπότε τη στιγμή που μιλάμε για υποθαλάσσιους σεισμούς, είναι ένα συχνό φαινόμενο για την περιοχή, όπως ανέφερε και ο κύριος Λέκας.